Πάμε λίγο στην ομογένεια. Θα πάμε λίγο στη Γερμανία, καθώς αλλάζουμε θέμα τελείως, αλλάζουμε και κλίμα. Καθώς το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Mannheim θα έχουμε μια παγερμανική ημερίδα με επίκεντρο την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Γερμανία. Ένα θέμα, μια ημερίδα, μια εκδήλωση, μια διοργάνωση που αφορά τον ελληνισμό της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Κύπα, τον πρόεδρο της παγερμανικής ημερίδας για την ελληνόγνωση εκπαίδευση Γερμανίας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, πώς είστε? Σας καλησπέριζω από Γερμανία, από την, κατά αυτόν τον καιρό πλέον αρχίζουν τα κρύα στη Γερμανία και σας χαιρετά όλη η ομογένεια σύσσωμη. Τους χαιρετισμούς μας αρχίζουν βέβαια τα κρύα με ενεργειακή κρίση και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί η Γερμανία από αυτή την κατάσταση. Μου δώσατε πάσα τώρα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επέστρεψα σήμερα το πρωί από Ελλάδα, καθοδόν από Ιταλία, δηλαδή ναι. Ιγουμενίτσα, Αγκώνα και μετά Γερμανία, και αισθανόμουν, ανεβαίνοντας τέλος πάντων την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το κρύο να ζυγώνει. Δηλαδή έβλεπα το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο που κατέβαινε, φεύγοντας από την Ελλάδα με 25-28 βαθμούς, και πλέον σήμερα το πρωί είχαμε 8 με 10 βαθμούς. Το σπίτι παγωμένο, καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουμε ανάψει καλοριφέρ. Θα έχουμε επιπτώσεις φέτος, είναι σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Βασικός στόχος της ημερίδας ποιος είναι? Παρακαλώ. 12 Νοεμβρίου, σωστά? Λοιπόν, η 12η Νοεμβρίου είναι μια κομβική ημερομηνία. Πρόκειται για την δεύτερη ημερίδα για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση του εξωτερικού. Και είναι μια ημερίδα η οποία επαναλαμβάνεται μετά από περισσότερο από 20 χρόνια. Βέβαια, οφείλω να πω ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται από τους τοπικούς συλλόγους, από τις ομοσπονδίες μας και από την Συνομοσπονδία, που είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί και κρατάμε δυνατά τέλος πάντων εδώ πέρα την άμυνά μας σε σχέση με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Η ημερίδα αυτή έχει σκοπό να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες και όλες τις αναθεωρήσεις που θα γίνουν γύρω από την ελληνόγλωσσα παιδεία του εξωτερικού, με γνώμονα τέλος πάντων την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί υπάρχουν και άλλες μειονότητες, ναι. Της μητρικής γλώσσας θα έλεγα, και αυτό θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πρώτο μέλημα όλων των θεσμών μας, γενικότερα της ομογένειας. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια περνούν, ήδη βρισκόμαστε στην τέταρτη και πέμπτη γενιά Ελλήνων του εξωτερικού και κάθε γενιά που έρχεται χάνουμε και ένα κομμάτι ελληνισμού. Άρα η ελληνική γλώσσα, η μητρική γλώσσα είναι πάρα πολύ βασική. Μάλιστα. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν τοπικοί φορείς, θα συμμετάσχουν κρατηδιακοί φορείς και κρατικοί φορείς. Δηλαδή θα υπάρξει εκπροσώπηση και από την Ελλάδα και από τα κρατήρια της Γερμανίας. Ξέρετε ότι η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος. Κάθε κρατήδιο έχει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική και εκεί, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να αποδικοποιήσουμε όλα τα δεδομένα και τις αλλαγές, τις αναθεωρήσεις που θα γίνουν γύρω από την παιδεία. Διότι πρέπει να σας πω ότι η ελληνόγλωσσα παιδεία εξαρτάται από τη γερμανόφωνη παιδεία, τη βασική παιδεία, ναι. Που κάπου εκεί προσπαθούμε και εμείς να συνυπάρξουμε με τα απογευματινά μας σχολεία, με τα σχολεία τα ενταγμένα, με κάποια αμυγή ελληνικά σχολεία όπως είναι το Λύκειο της Στουτκάρδης. Και διάφορα τέτοια τα οποία είναι πολύ καλό ότι είναι μια δεκαετία του 60. Ακριβώς, κύριε Κύπα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με γονείς. Θα είναι μια συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, νομίζω ότι ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί εξ αρχής είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και να φτάσουμε κοντά του. Ναι, βεβαίως. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ότι με τον 4027 του 2011 έχουν παραπεμφθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων στις ομοσπονδίες μας και στην συνομοσπονδία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε κι εμείς λόγο σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η ελληνόγλωσσα παιδεία. Να ξέρετε ότι η ομογένεια παλεύει. Ακόμη ο μικρότερος σύλλογος, ο ακριτικός σύλλογος που έχει 25-30 παιδιά και ο μεγαλύτερος σύλλογος ή το οποιοδήποτε αμυγή σχολείο, το οποίο έχει 200 και 250 παιδιά. Όλα τα διοικητικά συμβούλια αυτών των συλλόγων προσπαθούν να διατηρήσουν τη γλώσσα και όλα αυτά τα οποία έχουμε με πολλούς πολλούς αγώνες αποκτήσει στο παρελθόν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό και στο Mannheim, ναι. Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βάντης Βερντεβέργης με πρωτεύουσα τη Στουτκάρδη, κάνουμε αυτό το ανοιχτό κάλεσμα. Βέβαια, έχει εκδηλωθεί αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και από ελληνικούς φορείς, από τοπικούς φορείς έτσι κι αλλιώς, γιατί μας γνωρίζουν και ξέρουν, ας πούμε, ποιοι είναι οι αγώνες που
που δίνουμε τέλος πάντων για την λόγω της παιδεία, αλλά και από τους γερμανικούς φορείς, από πανεπιστήμια, από τους εκπαιδευτικούς, από την αγαπητή συντονίστρια του συντονιστικού γραφείου του Μονάχου, την κυρία Μπέση, η οποία είναι υπεύθυνη για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Γερμανίας, για 4 κρατήδια, τα νότια κρατήδια, και δάσκαλοι, καθηγητές, πανεπιστημιακοί, γερμανικοί φορείς από το κρατήριο της Μάρτης Βεντεμπέργκης, από το Υπουργείο Παιδείας, από το Ινστιτούτο της Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι θα έχουμε δηλαδή μεγάλη προσέλευση και έχουμε κινήσει το ενδιαφέρον και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Οι εργασίες, και χαιρόμαστε εκτός αυτού και για το ενδιαφέρον που έρχεται από Ελλάδα. Όπως οι εργασίες της ημερίδας θα ανέβουν στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει, βεβαίως, μπορεί να ενημερωθεί. Για πείτε μας, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε περίπου στις 27-28 μέρες ακόμη ως την ημερίδα. Εναρκτήριο σφύριγμα, μπράβο, ως την ημερίδα, ως την έναρξη της ημερίδας. Και προσπαθούμε, ήδη οι τεχνικοί μας προσπαθούν να βρουν κάποια λύση, ώστε να είναι και με live streaming. Εκ των υστέρων σίγουρα θα υπάρξουν και βιντεοσκοπήσεις, θα ανακοινωθούν και θα αναπαραχθούν και οι χαιρετισμοί από τους κρατικούς ελληνικούς φορείς, από διάφορους πολιτικούς φορείς, πολιτισμικούς φορείς και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη έκθεση με τα αποτελέσματα της ημερίδας και όλα αυτά θα κοινοποιηθούν, ούτως ώστε να ξέρει και το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα τι ακριβώς γίνεται στη Γερμανία και ποια θα είναι τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι επόμενες αναθεωρήσεις για την παιδεία και αντιστρόφως. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και να επικοινωνήσουμε για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο την ημερίδα, τη διεξαγωγή, την ημερομηνία και το περιεχόμενό της και με το καλό να αναφερθούμε και στα βασικά συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά. Ναι. Μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν. Βεβαίως. Και επιτρέψτε μου μία τελευταία κουβέντα ακόμη να σας πω. Ναι. Καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, γιατί η Κρήτη την αγαπάμε, είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Και χαιρόμαστε που έφτασε τέλος πάντων το μήνυμα τόσο μακριά. Είμαστε έτσι κι αλλιώς της άποψης ότι από τα μικρότερα μέσα ενημέρωσης, όπως έχουμε και εμείς το περιορισμένο από αυτά, που εσείς βέβαια είστε ένα μεγάλο κανάλι, γιατί το παρακολουθώ και εγώ κάπου κάπου, και όπως και ο απόδημος Παλμός στη Γερμανία, που έχουμε και εμείς εδώ κάποια διαδικτυακά κανάλια, θα κάνουν την αναπαραγωγή της ημερίδας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε. Να είμαστε σε επαφή και να σας δώσουμε και τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.